της Βασιλείας της Μακεδονίας. Ο πρώτος ο οποίος αυτός εδώ είναι ο πίνακας, τώρα ήρθε. Δεν ξέρω αν τον βλέπετε. Αρχίζει. Από εκεί, από τον Αρχέλαο τον Άλφα ή τον Κάρα. Αρχίζουμε από το 813 π.Χ., από τότε που έχουμε πληροφορίες για τον πρώτο Μακεδόνα βασιλέα. Είναι 37 αυτοί στον πίνακα, έχουν όλοι ελληνικά ονόματα και κυβέρνησαν τη Μακεδονία μέχρι το 168 π.Χ. είτε επί 645 χρόνια. Κατά μέσον όρο ο καθένας κυβέρνησε 18 χρόνια. 37 λοιπόν βασιλείς, όπως βλέπετε ο Αρχέλαος, ο Κάρανος, είναι ο πρώτος. Ή ο Αρχέλαος, ο Ευρυπίδης λέει ότι είναι ο Αρχέλαος, όλοι οι άλλοι λένε ότι είναι ο Κάρανος, ο πρώτος που αφήχθη. Ποιος ήταν αυτός? Ξεκίνησε από το Άργος Πελοποννήσου. Ήταν γιος του τοπικού βασιλέως εκεί, του Τιμενίδη. Τίμενος. Είναι δηλαδή της δυναστείας των Τιμενιδών, έτσι λεγόταν, ή Αργιαδών, το Άργος. Ο Κάρανος λοιπόν αφήχθη στη Μακεδονία αφού έλαβε πρόσκληση από κάποιον τοπικό εδώ βασιλέα, τον ονομαζόμενο Κισαία, γιατί αυτόν τον πίεζαν οι άλλες γειτονικές πόλεις και ζήτησε βοήθεια. Ο Κάρανος πήρε μια σημαντική δύναμη Πελοποννησίων και Αργίων και αργότερα κάλεσαν και τις οικογένειές τους. Ήρθαν στη Μακεδονία, βοήθησε τον γέροντα Κισαία και ο οποίος υποσχέθηκε ότι μόλις πεθάνει φαίνεται δεν θα είχε παιδιά, να πάρει το βασίλειο. Ο Κάρανος. Αυτό και ακριβώς έγινε. Και εγκαταστάθη ο Κάρανος και η Πελοποννήση στην περιοχή των Εγώ. Στην Περγίνα, στη σημερινή. Κάπως εκείνη την περιοχή. Έχουμε λοιπόν πρώτη αύξηση επίσημη Ελλήνων από την Νότια Ελλάδα και εγκατάσταση στη Μακεδονία την εποχή αυτή με τον Κάρα. Αργότερα αφήχθησαν και άλλοι από την Κρήτη μία μεγάλη ας πούμε αποστολή Κρητών και Αθηναίων. Είχαν αρχηγόν τον Βότωνα. Ο Βότωνα αυτός ήρθε και έκανε. Ήρθαν βέβαια αφού πήραν την άδεια από τον τοπικό βασιλέα. Εγκαταστάθησαν μεταξύ Αξιού και Αλιάκμονος, την οποία περιοχή ονόμασαν Βοτιαία. Αργότερα αφήθη μια άλλη δύναμη στην Κηδαίο. Να μην σας βλέπουμε χρονολογίες, όλα αυτά είναι καθορισμένα και με χρονολογίες. Δεν είναι μυθολογία, είναι ιστορία. Ιστορία θα πει διήγησης πραγματικών γεγονότων. Λοιπόν, αφήθησαν λοιπόν Μυκηναίοι. Γιατί? Τους Μυκηναίους τους πολιορκούσαν επί μήνες, ίσως και χρόνια, τους πολιορκούσαν οι αρχοί. Είναι κοντά αυτοί εκεί, μάλλον και τους είχαν περικυκλωμένους για πολύ καιρό τους Μυκηναίους. Τους υπολογίζουν πάνω από 3.000 Μυκηναίους.
και τελικώς ήρθαν σε κάποιον συμβιβασμό με τους Αγίους να τους αφήσουν να φύγουν, να πάρουν ό,τι μπορούν και να φύγουν από τις Κινίες. Και λέει τώρα ο Στράβ και νομίζω και ο Διόδωρος, εν πάση περιπτώσει, ότι το μεγαλύτερο μέρος των Μυκηναίων, τα 2/3 δηλαδή, ίσως και 2.000, ζήτησαν καταφύγιο εις τον Αλέξανδρο τον πρώτον της Μακεδονίας. Ήρθαν και κατεστάθησαν, τους έδωσε την χώρα η οποία είναι από τον Αλιάκμονα και πέρα μέχρι τον Στριμώνα και εγκατεστάθησαν εκεί και είναι η γνωστή Βοτιαία, ήταν όλη αυτή η περιοχή και πολύ αργότερα την παρουσιάζουν τη Βοτιαία με να επεκτείνεται και μέχρι την Καβάλα πέρα. Αυτή ήταν η Βοτιαία, Έλληνες οι οποίοι ήρθαν με διάφορα κύματα που λένε. Άλλη μια περίπτωση επικισμού της Μακεδονίας είναι οι πάρα πολλές αποστολές επίκων που έστειλαν διάφορες πόλεις και οι οποίοι εγκατεστάθησαν στα παράλια της Μακεδονίας. Έτσι έχουμε την Αμφίπολη, είναι ίδρυμα των Αθηναίων. Τη Σκιώνη, λέμε για αρχαίες πόλεις στη Μακεδονία. Η Σκιώνη είναι ίδρυμα των Πελοποννησίων και μάλιστα της Πελίνης. Η Σάνη, εδώ, στο πρώτο πόδι, είναι ίδρυμα των Ανδρίων, από την Άνδρο, την ίσο Άνδρο, υποτίδια των Πολυχίων, η Μέδη των Ερετριαίων, από την Ερέτρια της Ευβοίας, η Όλυνθος είναι των Χαλκιδαίων ή των Ρόλων των Χαλκιδαίων κλπ. Κλπ. Δηλαδή έχουμε αφήξεις και επικισμών της Μακεδονίας με γνήσιων ελληνικών λαών. Γιατί τώρα τελευταία κυκλοφόρησε και το άλλο φασόλι, ότι ναι μεν η δυναστεία η μακεδονική, οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες διότι έχουν την καταγωγή από το Άγιος, όχι όμως και ο λαός. Για πέστε μας κύριε εσείς, βρέστε μας τα κείμενα ή κάπου που να έχουν διαφορετική από την ελληνική ονομασία. Όλοι οι άνθρωποι εδώ είχαν πάντοτε, θα τα πούμε στη συνέχεια, γλώσσα γαλλική και αλφάβητο των ελληνικών. Έχουν βρεθεί 20.000 περίπου πινακίδες, ταφόπλακες, από τάφους που έχουν τα ονόματα και είναι όλα ελληνικά, απλών ανθρώπων. Έχουν βρεθεί χιλιάδες νομισμάτων και όλα αυτά έχουν ελληνική γραφή. Λοιπόν, και επειδή ανέφερα και για τη Μένδη, αυτό είναι ένα. Η Μένδη είναι, είπαμε εδώ στο πρώτο πόδι, κοντά στην Κασάνδρα, κάπου εκεί ήταν η αρχαία. Ένα νόμισμα που λέει Μενδαίο γύρω. Μενδαίο. Και έχει και το ήλιο, το έμβλημα των Μακεδόνων. Το νόμισμα αυτό, γι' αυτό το διάλεξαμε. Είναι χιλιάδες αυτά, το έμβλημα των Μακεδόνων, η Μένδη. Α, και ένα χαριτολόγημα. Τα νομίσματα της Μένδης, όλα από την πίσω όψη, έχουν έναν όνο, το γάιδα, με τα αυτιά. Και ίσως λέγεται, από εκεί βγήκε που λέμε Κυρμέντιος, το γάιδερο, το λέγουν έτσι Κυρμέντιος. Το γάιδαρο, διότι όλα τα νομίσματα της Μένδης έχουν το γάιδαρο και ίσως βγει και από εκεί το όνομα. Λοιπόν, είπαμε ότι οι Τιμενίδες ήταν από το Άγιος. Είχαν
αυτή είναι ο γενεαλογικός πίνακας των Τιμεριδών. Από το Άγιο της Πελοποννήσου. Έχουνε επώνυμον αρχηγό τον Ηρακλή, οι Τιμενίδες. Δηλαδή ήταν Ηρακλητής. Μας χρειάζεται αυτό, διότι και η δυναστεία των Μακεδόνων ήταν Ηρακλητής. Αφού ήρθαν από εκεί, είχαν ως επώνυμο ήρωα τον Ηρακλή, όπως οι Μακεδόνες, ο λαός. Είχαν τον Μακεδόνα. Αυτό δεν πείραξε σε τίποτα να ανήκουν σε διαφορετικές φυλές. Θα το δούμε παρακάτω και θα σας εξηγήσω τι ονομάζουμε φυλές. Αργότερα θα τα πούμε αυτά όταν φτάσουμε πιο κάτω για τις φυλές. Ο Αλέξανδρος λοιπόν, ο πρώτος, το 503 π.Χ. ήταν βασιλεύς της Μακεδονίας. Τότε κάνω μία σταχυολόγηση περιπτώσεων που αποδεικνύεται ότι που μιλούσαν αυτοί ότι είναι Έλληνες. Γι' αυτό θα έχω κάποια μη συνέχεια. Πάμε στον λοιπόν στον Αλέξανδρο τον πρώτο, του 503. Αυτός ήταν και στην περίοδο των Ελληνοπερσικών πολέμων. Ήταν ο βασιλεύς όταν έγινε η μάχη του Μαραθώνος, έγινε η μάχη των Πλατιών κλπ. Θερμοπύλες, ήταν εδώ ο βασιλεύς της Μακεδονίας. Ο Αλέξανδρος ο πρώτος. Αφήστε λοιπόν σε αυτόν μία αντιπροσωπεία πριν ξεκινήσουν για να καταλάβουν την Ελλάδα οι Πέρσες. Μία αντιπροσωπεία περσική 7 πρέσβων Πέρσων μετά της ακολουθίας των και έφτασαν εκεί και ζήτησαν από τον Αλέξανδρο γη και είδο. Συνήθεις φράσεις που χρησιμοποιούσαν οι Πέρσες, ζήτησαν και από τους Σπαρτιάτες γη και είδο και τους έριξαν την αντιπροσωπεία μέσα σε ένα πηγάδι για να προθάσουν γη και είδο. Είναι γραμμένα και αυτά. Από τον Αλέξανδρο, ναι, ζήτησαν και από αυτόν γη και είδο. Τους επενέχθηκε καλώς σε συμπόσιο, έστωψαν τραπέζι, ήπιαν και καρπιτό κρασί και μάλλον ήταν ο Αμύρτας βασιλεύς. Ο Αλέξανδρος, αυτός ο πρώτος, ήταν 18 ετής σε αυτό το τραπέζι. 18 ετής. Για κάποια στιγμή η αντιπροσωπεία αυτή που ζήτησε γη και είδων, αφού ήπιαν καλά, άρχισαν, λέει, το κείμενο και ζήτησαν να καθίσουν και οι γυναίκες, είπαν, έχετε ωραίες γυναίκες εσείς εδώ, μέσα στα δάκτυλα και να έρθουν και αυτές το τραπέζι. Και είπε ο Αμύρτας, μάλιστα, να έρθουν και ήρθαν. Ήρξαν, το λέει, ψάβιν εμπειρόντο των μαστών. Και πιο κάτω στο κείμενο, εμπειρόντο ψάβιν και φιλέει. Άρχισαν να πλώνουν χέρι και να φιλάνε τις γυναίκες. Α, μάλιστα. Ο 18 ετής Αλέξανδρος, ο οποίος ήταν αθλούμενος τύπος και αθλητής, θα το βρούμε σε λίγο να είναι και ολυμπιονίκης, λέει στον πατέρα του, πατέρα εσύ πήγαινε να κοιμηθείς γιατί ήπιες πολύ και δεν μπορείς να καθίσεις άλλο, θα περιποιηθώ εγώ τους καλεσμένους, τους κυρίους εδώ. Λοιπόν, και αφού έφυγε ο Αμύντας, ο Γεροαμύντας, λέει ο Αλέξανδρος, τους έβαλε και ένα λογίδριο. Λέει, τώρα που θα γυρίσετε στο βασιλιά σας, να του πείτε, ακριβώς έτσι, λέει ο Ηρόδοτος, να του πείτε ότι μας υπεπέχθη ένας
Άγιρ Έλλη, ένας Έλληνας άντρας που μαθαίρθηκε, μας έκανε τραπέζι και μας σας προσέφεραν και τις γυναίκες. Αυτό θα τους πείτε. Θα του πείτε το βασιλιά σας. Και αμέσως θα το πείτε στον άλλο κόσμο δηλαδή. Γιατί συνέβη το εξής. Με ένα νεύμα μπήκαν όλοι οι της φρουράς μαχαιροφόροι και τους πελέτησε όλους. Καταδίωξε εν συνεχεία μέσα στα δωμάτια που ήταν και οι απόλογοι, τους εξολόγησαν εκείνους και έτσι πήγαν για να αναφέρουν στον βασιλιά τους ότι τους υπεδέχθη ο Ανίρ Έλλην και τους έκανε και τραπέζι και τους προσέφερε και κρεβάτι.